Καλησπέρα μάγκες μου, σας καλησπέριζω. Είπα σήμερα να βγάλω το χιονάκι μου βόλτα και αυτό που έχω συνειδητοποιήσει μέχρι στιγμής είναι ότι μάγκες έχω ξεχάσει να οδηγάω. Πάνε μήνες κιόλας, εντάξει, δεν είναι και λίγος ο καιρός. Εγκαινιάζω εμένα μοτοβλόρ το κανάλι και για φέτος. Είμαι λίγο πεσμένος, λογικά θα ξετακλάρω γιατί εντάξει. Να ξέρετε, η δουλειά του μοτοβλόγκερ είναι δύσκολη δουλειά. Μέχρι να καλωδιωθείς και να βάλεις κάμερες, να συγχρονίσεις, να δεις που δείχνει και τέλος πάντων να τα σετάρεις όλα, υδρώνεις, τα βγάζεις, κάθεσαι λίγο και μετά ξεκινάς. Κάτι συγκεκριμένο να πω δεν έχω, ρε παιδιά. Απλά αυτό που ήθελα είναι να πάρω το μηχανάκι βόλτα να δω ότι είναι όλα εντάξει. Και αυτό που ένιωσα και χθες που το πήρα είναι μαλάκα ότι ξεχνιέται μαλάκα μα τα αφήσεις. Δεν είναι ότι ξεχνιέται ακριβώς, όσο νιώθω λίγο πιο μαζεμένος, ρε φίλε. Κάτι άλλο σούμε, που έχω παρατηρήσει είναι ότι όταν βγάζω βίντεο και πάω λίγο πιο γρήγορα, επειδή ακούγεται και ο αέρας και φασαρία μέσα στο κράνος. Τι έγινε, εγώ σκάλωσα ή αυτή? Τέλος πάντων, επειδή ακούγεται ο αέρας μέσα στο κράνος, αρχίζω και φωνάζω γιατί νομίζω ότι δεν θα μ' ακούτε, ενώ εσείς το ίδιο πράγμα ακούτε. Είτε τέρμα πηγαίνω, είτε σιγά πηγαίνω. Θέλω να μου γράψετε τη γνώμη σας, πώς σας φαίνεται το μηχανάκι έτσι, ρε φίλε. Χωρίς το φως. Πάντα το πρόγραμμά μου τώρα είναι λίγο περίεργο και κοιμάμαι πολύ νωρίς και βράδυ βόλτες, ας πούμε, δεν κάνω και τέτοια, δεν βγαίνω καν. Οπότε δεν χρειάζομαι φως το βράδυ. Το είχα πάρει αυτό παλιά. Την είχα βάλει και μου άρεσε πάρα πολύ, ρε φίλε. Οπότε προτιμώ να το έχω έτσι. Πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας. Η άλλη ιδέα που έχω για το θέμα με το φως είναι, είχα παραγγείλει κάτι κινέζικα προβολάκια και σκεφτόμουν, για κάποιο λόγο μου μπαίνει το μικρόφωνο στο στόμα, ρε μαλάκα, μακάρι να γράφουν όλα εντάξει, και σκεφτόμουν να τα βάλω από εδώ κάτω. Θα είναι λίγο για το μπούτσο. Κάτσε να κάνουμε ένα όρθιο εδώ πέρα να δούμε αν θυμόμαστε. Όπως κάλωμα, μαλάκα. Τέλος πάντων, σκεφτόμουν να τα βάλω από εδώ κάτω, έτσι ώστε να έχω και φως το βράδυ, αλλά να είμαι και με την ταμπέλα με το ζόρι. Υπάρχει πιθανότητα να το κάνω αυτό ανεξάρτητα το βίντεο, δηλαδή να βάλω το προβολάκι εδώ, αλλά αυτό τώρα, είδες, θα σε βλέπουν οι τσόσμπα και θα νομίζουν, ρε φίλε, ότι δεν έχεις φώτα, οπότε θα σταματάνε τόσο ή άλλως, ενώ θα έχω φώτα. Ας πούμε, αυτή είναι η μόνη μαλακία, ότι ενώ πριν με το φως, εντάξει, δεν έχει κάτι να σου πει ο άνθρωπος. Παιδιά, εγώ γενικότερα δεν ξέρω για όλους σας έχετε. Ακούω. Ο Ρεντά ήταν αυτός. Θες μου, πιο εύκολο να γυρίσει αυτός να με βρει παρά εγώ. Έχω ξεχάσει και τι έλεγα, μαλάκα. Ακούω από παρέες και από τέτοια ότι έχουν όλοι πρόβλημα με την αστυνομία και αυτά. Εγώ προσωπικά είχα και εγώ, ρε παιδί μου, κάτι σκαλωμένα σκηνικά πολύ. Αλλά τις περισσότερες φορές, απλά επειδή λέω την αλήθεια, ας πούμε, και δεν πανικοβάλλομαι και απλά συζητάμε το θέμα, δεν έχω, ρε παιδί μου, δηλαδή καμιά κακή αντιμετώπιση. Δηλαδή, τι να σου πω, και αυτό στη δουλειά του κάνει. Λογικό είναι έτσι όπως φαίνομαι, είμαι σαν τσαντάκιας και σου λέει, εντάξει, η πρώτη δηλαδή επαφή είναι πάντα ό,τι να είναι, ρε παιδί μου. Αλλά εγώ ευγενικός είμαι. Όταν με ρωτάνε δηλαδή γιατί δεν έχω δίπλωμα ή γιατί δεν έχω πινακίδα ή γιατί δεν έχω φανάρι, τους λέω την αλήθεια. Δεν κάθομαι να λέω, ξέρεις, σκάει και η λάμπα, οπότε την έχω στείλει για φτιάξιμο και βάζω αυτό για να μην παίρνουν αέρα τα καλώδια. Τους λέω, ρε φίλε μου, αρέσει πιο πολύ έτσι, όντως. Γιατί δεν έχεις πίσω πινακίδα? Γιατί ο λασποτήρας, ρε φίλε, που έχει βγάζει από τη μάνα του είναι σαν μαλακία. Κανονικά έτσι δηλαδή. Σαν μαλακία είναι. Προτιμώ δηλαδή, του λέω, να φάω την κλίση παρά να βλέπω κάθε μέρα το μηχανάκι μου να είναι σαν τον κόλο μου. Εγώ και το σκάλωμα, γιατί έχω στην τσέπη μου εδώ πέρα στο φούτερ το recorder και είναι μαλακία γιατί όταν σηκώνομαι νιώθω ότι θα μου φύγει από την τσέπη, ρε παιδί μου. Σταματάω κάθε φορά πριν το σηκώσω γιατί δεν ξέρω ότι τα έχω μαλακά. Και το έπαθα τις προάλλες. Νόμιζα ότι είχα τρίτη. Ο μαλάκας είχα Δευτέρα. Το τράβηξε έτσι όπως θα το τράβαγα με Τρίτη. Και επειδή ήμουνα με Δευτέρα, μαλάκες,
Ήρθε το μηχανάκι τόσο γρήγορα που τα δα όλα. Λοιπόν, μικρό βιντεάκι θα είναι αυτό, δεν ξέρω πόση ώρα θα κρατήσει ακόμα. Γιατί έτσι κι αλλιώς είναι δοκιμαστικό, δεν ξέρω καν αν γράφουν τα πράγματα, δεν ξέρω αν τι και πώς γίνεται. Δεν ξέρω πόση βενζίνη έχω. Αυτές είναι μαλακίες τώρα που δεν έχω κοντέρ. Έχω μείνει δύο φορές. Αλλά ευτυχώς κάθε φορά είναι ο Άλεξ μαζί και με σπρώχνει. Χθες με πήγε πατάκι ο Οδυσσέας, ας πούμε. Κάτι που ήθελα να πω, ρε μαλακίες, για τον Οδυσσέα. Είναι, βλέπω κάτι τύπους που γυρνάτε και λέτε, ξέρω εγώ, μπράβο σου, Ντίο. Είναι Ντίος. Δεν είναι Ντίο. Είναι Ντίος. Είναι αναγραμματισμός του Όδης που είναι από το Οδυσσέας. Έλα, Ντίο. Δηλαδή, εντάξει. Για όσους λέτε για φουτεράκια και τέτοια και μπλουζάκια και ιστορίες, το έχουμε στο νου μας. Έχω αναλάβει δηλαδή εγώ τώρα το έτσι της υπόθεσης. Ναι, έχω αναλάβει το site. Ο Άλεξ βέβαια είναι web designer, εγώ θα κάνω το site γιατί έχει γαμηθεί και αυτό στη δουλειά. Οπότε από εδώ και πέρα είναι λίγο στο χέρι μου. Μόλις βρω χρόνο θα φτιάξω και το site. Σκεφτόμαστε και για άλλα χρώματα, άλλα ενημερωτικά. Υπάρχει περίπτωση, μάγκες, να μην ξαναβγεί αυτό το φουτεράκι που φοράω ποτέ. Υπάρχει περίπτωση να είναι συλλεκτικά, να είναι όσοι τα πήρανε. Ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια. Γαμάει το φουτεράκι, το ξέρω, αλλά παιδιά, πραγματικά δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να το έκανε αυτό. Ο μόνος που μπόρεσε να το κάνει αυτό το πράγμα για μας ήταν ο Πέτρος. Ο οποίος Πέτρος τώρα, ρε φίλε, έχει ξεκινήσει και αυτός άλλες δουλειές και τέτοια, οπότε... Στην ουσία τα φούτερ δεν τα φτιάχνε κάποια εταιρεία, κάποιο μαγαζί. Τα φούτερ, παιδιά, τα φτιάχνε ένα παιδί το οποίο, ρε φίλε, πώς θα σου το πω, το έκανε μόνο του. Όποιο μαγαζί είχαμε πάει με τον Πέτρο να μας πούνε τιμή, τέλος πάντων, για το πόσο για να μας φτιάξει το φούτερ, μας λέγανε ότι δεν το παίρνουν, ρε παιδί μου, πάνω τους. Και ο λόγος που δεν το παίρνουν πάνω τους ήταν γιατί έχει τόσες τάμπες που σου λέει ότι άμα κάνω τη μία στραβά, μετά εγώ θα χρεωθώ όλο το φούτερ. Το αποτέλεσμα ήταν κάτω μόνο σου. Ευχαριστούμε τέλος πάντων τον Πέτρο. Άρε Πετράκο. Οπότε ναι, η ιδέα μας τώρα για τα θέμα φούτερ είναι, θα φτιάξω εγώ ένα site και θα ψάξουμε να βρούμε μια εταιρεία η οποία θα αναλάβει τα φούτερ, γιατί ξέρετε τι γίνεται, μπλέκουμε κιόλας μεταξύ μας μετά με τα φούτερ. Όλα τα έχει αναλάβει ο Βέλε, να ξέρετε, εντάξει. Όλες τις παραγγελίες τις έπαιρνε ο Βέλε και τις πήγαινε και τις έκανε και τις έδειχνε. Το τι ζήταγε δηλαδή ο καθένας σας, την παραγγελία την πήγαινε ο Βέλε. Τώρα ο Βέλε όμως μας άφησε και χαιρετίσματα στο Βέλε. Να κάνουμε και μια σούζα για το Βέλε. Τέλος πάντων, τώρα που έφυγε ο Βέλε, ή πρέπει κάποιος άλλος να αναλάβει να κάνει αυτό που έκανε ο Βέλε, ή να βρεθεί άλλος τρόπος. Προτιμάμε να σας το πούμε κι αλλιώς, όταν, ρε παιδί μου, αργεί μια παραγγελία ή γίνεται λάθος με μια παραγγελία, ή κάποιος δεν παίρνει το φούτερ του στην ώρα του, ή κάποιος έχει κάποιο παράπονο. Να μην είναι, ρε παιδί μου, κάτι που φταίω εγώ, φταίει ο Άλεξ, φταίει ο Οδυσσέας. Να είναι κάτι το οποίο φταίει μια εταιρεία, στην οποία θα την πάρουμε τηλέφωνο εμείς, θα το ξεχέσουμε. Μισό λεπτάκι να κοιτάξω πόση ώρα γράφω, γιατί υπάρχει πιθανότητα να μην γράφω πια βίντεο και να πηγαίνω σαν το μαλάκα να μιλάω πάλι μόνος μου, σαν το παρανοϊκό. Λογικά γράφω ακόμα. Δες πάνω, για να τελειώσω και αυτό που έλεγα. Μέχρι στιγμής η δουλειά με τα φούτερ και όλο αυτό που προσπαθούσαμε, ρε παιδί μου, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, ταυτόχρονα να κάνουμε και βίντεο, να κάνουμε και τις παραγγελίες, να συνεννοηθούμε για τα φούτερ, πόσα medium, πόσα small, πόσα large, πόσα τι κατά τον αντάλλο. Αυτό, παιδιά, είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, στην οποία δεν είναι βασικά πολύ δύσκολη, είναι μια δουλειά που θέλει χρόνο και από τη μία δηλαδή μας κράζεται γιατί δεν κάνουμε βίντεο, από την άλλη μας κράζεται γιατί δεν πηγαίνουν τα φούτερ. Οπότε καταλήγουμε στο ότι θα τα πάρει λογικά μια εταιρεία τα φούτερ, παραγγελίες θα είναι εκεί. Όποιος θέλει θα ψωνίζει από εκεί και εμείς δεν θα έχουμε καμία σχέση με το πώς θα φτάσει η παραγγελία. Σε εμάς θα γκρινιάζεται, να σου το πω κι αλλιώς, άμα έχει γίνει κάτι, οκ. Okay. Τι ήρθα σε σχολείο εγώ τώρα εδώ πέρα. Μην μείνω από βενζίνη, ρε φίλε. Απλά θα αναλάβει η εταιρεία αυτό το πράγμα και εμάς, ρε φίλε μου, θα μας βοηθάει αυτό γιατί δεν θα ασχολούμαστε με τα φούτερ. Παρακάτω, άλλο θέμα. Το μηχανάκι μέχρι στιγμής κουμπλέ το νιώθω. Αυτά εδώ πέρα οι χούφτες λίγο με σκαλώνουν, να σου πω την αλήθεια. Φαίνεται σαν να είναι πιο μακρύ. Τώρα 2-3 βόλτες που το έχω πάρει το μηχανάκι, πάντως έχω καταλάβει ότι θέλει λίγο δουλίτσα, ρε παιδί μου. Ζέσταμα,
Έχασα και τα γάντια μου και τα ψάχνω. Δεν έχουμε πει μέχρι τώρα τίποτα για subscribe. Κάντε ένα subscribe έτσι μετά το ρέψιμο. Το θέμα ξέρει ότι άμα μείνω εδώ, τη γάμισα. Δεν πολύ πατάω. Γιατί άμα μείνω, φίλε, θα περπατήσω. Wow. Είναι και ο Άλεξ δουλειά. Οπότε δεν πρόκειται να έρθει κανείς να με σώσει από εδώ. Τι άλλο ρε, παιδιά. Σε κανένα μήνα ετοιμαστείτε για συνάντηση. Το λέω εγώ τώρα και όσοι ξέρουν, ξέρουν. Σιγά σιγά δηλαδή θα έρθει η ώρα να κάνουμε άλλη μια συνάντηση. Πώς περνάει ο καιρός έτσι, μάγκες, αλήθεια. Είχα ακούσει κάποτε για ποιο λόγο όσο μεγαλώνεις νιώθεις ότι ο καιρός περνάει πιο γρήγορα. Και ο λόγος είναι ότι λένε δηλαδή, κλείνει το σχολείο 3 μήνες. Οι 3 μήνες όταν είσαι πιτσιρικάς είναι μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής σου από ότι... Από ότι άμα θέλεις να φύγεις ευθεία γιατί δεν βλέπεις που πας. Οπότε ρε παιδιά, εμένα ας πούμε τώρα, οι 3 μήνες, που είμαι 26, what the fuck, τι έπαθε ο δρόμος εδώ. Και πίσω μας έχουμε μπάτσους, έτσι, το είδατε. Και τώρα που έχω μπάτσους πίσω μου, τι να κάνω. Κοίτα εδώ, γκαντέμις που είμαι. Είναι ότι είναι πολύ μεγαλύτερο το διάστημα που ήμουνα, τέλος πάντων, διακοπές στο σύνολο της ζωής μου όταν ήμουν πιτσιρικάς. Με τούτα και με εκείνα, θα το κλείσω εγώ εδώ το βίντεο, για να μην έχω να σκέφτομαι πολλά. Κάντε subscribe, κάντε like, γράψτε το σχόλιο σας, πείτε μου για το μηχανάκι αν σας αρέσει τελικά περισσότερο έτσι ή πριν. Και να ξέρετε, έρχονται πολλά καλά μέσα στο 19, γιατί είμαστε και όλοι τώρα πιο έτοιμοι, ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε πάνω κάτω. Έχω και εγώ κάτι ιδέες για βίντεο από το σπίτι. Καλά θα τα πάμε και φέτος. Λογικά θα έχουμε πολύ περισσότερη όρεξη και χρόνο. Το έχουμε συνηθίσει λίγο. Βέβαια αυτό το βίντεο δεν είχε και πολλά να πει. Ένα βαρετό βίντεο ήτανε, αλλά από το τίποτα καλύτερα να σας πω δύο λόγια. Να ξεσκαλώσω κι εγώ, γιατί να ξέρετε είναι τρελό σκάλωμα να μην έχεις κάνει βίντεο καιρό για να πρέπει να πιάσει την κάμερα. Τι είναι αυτό. Και βασικά γιατί έτσι, δεν είναι και το πιο φυσιολογικό πράγμα. Λοιπόν, κλείνω, μάγκες, και συνέχεια στο επόμενο.